Μα πάμε τώρα στην παράνομη υλοτομία. Στην παράνομη υλοτομία στο νομό Εύρω, που τίνει να γίνει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα πριν καταστραφεί ολοκληρωτικά ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Δασικές εκτάσεις, αλλά ακόμη και δασίλεια, έχουν μπει στο στόχαστρο των ασυνείδητων που κόβουν παράνομα ξύλα. Το θέμα έχει απασχολήσει και την οικολογική εταιρεία του Εύρου, η οποία με επιστολή της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έχει ζητήσει την πάταξη της παράνομης υλοτομίας. Τα δάση εκπέμπουν σως και για αυτή την κατάσταση δεν ευθύνονται μόνο οι δασικές πυρκαγιές αλλά και οι πολίτες που παράνομα κόβουν ξύλα από περιοχές που θεωρητικά είναι προστατευόμενες από τις αρμόδιες αρχές. Όπως δήλωσε το μέλος της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου, Γιώργος Δεμερίδης, η υπερξύλευση είναι ένα από τα κυρία προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο. Δεν γίνανε ξαφνικά παράνομοι οι Έλληνες πολίτες. Παράνομοι είναι μάλλον αυτοί οι οποίοι τους όθησαν σε αυτήν την άθλια κατάσταση την οικονομική και δεν μπορούν πλέον να ζήσουν αξιοπρεπώς. Δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν πετρέλαιο και υποχρεώνονται τελικά να κάνουν αυτήν την παρανομία σε εισαγωγικά, να κόβουν λαθρέα ξύλα. Κάπου εκεί θα πρέπει να βρούμε τους ένοχους. Όπως δήλωσε ο κ. Δεμερίδης, το πρόβλημα της υπερξύλευσης είναι ακόμη πιο έντονο στη Σαμοθράκη. Ωστόσο, όπως είπε, είναι απόρρια της ελληνικής πραγματικότητας και οικονομίας. Η οικολογική εταιρεία έκανε έγγραφη διαμαρτυρία μαζί με άλλους φορείς της Σαμοθράκης και η διαμαρτυρία απευθύνθηκε όχι στη δασική υπηρεσία. Γιατί η δασική υπηρεσία πλέον είναι ουσιαστικά αδρανοποιημένη, γιατί δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό και δεν έχει τα χρήματα για να κινηθούν οι δασικοί υπάλληλοι. Άρα λοιπόν η δυνατότητά της είναι περιορισμένη. Εμείς κάναμε την έγγραφη διαμαρτυρία στον Υπουργό Περιβάλλοντος για όλα αυτά που συμβαίνουν και η απάντηση ήταν γενικόλογες, αοριστόλογες και τελικά δεν είχαμε απάντηση τέτοια που περιμέναμε από έναν υπουργό που έχει ευθύνη για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.